ζούμε και πληγώνουμε τον εαυτό μας για την επιβίωση. Με αντίτιμο τι? Ένα αίσθημα αποξένωσης. Και σε εθνικό επίπεδο, τώρα πια, με αντίτιμο την παράδοση του δικαιώματός μας στην αυτοδιάθεση σαν λαού σε μακρινά κέντρα εξουσίας. Είμαστε κι εμείς, ο καθένας μας, ίσως, ένας απογοητευμένος μακριγιάννης, θα μπορούσαμε να πούμε, που βλέπει γύρω του την έλλειψη αρχών, που στυλιτεύει το σύστημα. Όμως και εδώ είναι το σημαντικό, που αναζητά τις ηθικές αρχές, που θέλει να πιστεύει σε αρχές. Γιατί δεν θα απογοητευόμασταν, δεν θα αγανακτούσαμε αν δεν πιστεύαμε σε αρχές, έτσι δεν είναι? Στο ψάρι, παραδείγματος χάρη, βλέπει κανείς συχνά στους ανθρώπους αυτή την απογοήτευση και την έλλειψη πίστης ότι το κράτος θα φροντίσει για τα πράγματα. Όμως, αρκεί να ρωτήσεις τον καθένα για να ανακαλύψεις πως αυτούς τους περήφανους ανθρώπους δεν επικρατεί κινησμός και απάθεια, αλλά ότι η όποια απογοήτευση μεταλλάσσεται, εξελίσσεται σε αίσθημα αντίστασης και αντοχής. Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω. Και ονειρεύομαι και ψάχνω, άρα υπάρχω. Το ψάξιμο, λοιπόν, όνειρα και σχέδια δημιουργικά. Από την αξιοποίηση των εκλεκτών σταφυλιών της περιοχής για κρασί εξαιρετικής ποιότητας. Τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου. Το χτίσιμο ξενώνα. Αλλά και ξενοδοχείου με αίθουσα εκδηλώσεων. Την εκτροφή αλόγων. Το χάραγμα μονοπατιών πολιτισμού. Την ιστορική και αρχαιολογική έρευνα στο ψάρι της γης των πελασγών. Πρωτοβουλίες των γυναικών του χωριού μας και πολλά άλλα. Συγχρόνως, δεν είναι πως οι άνθρωποι στο χωριό αυτό αφήνουν το κράτος κατά μέρος. Το αντίθετο, ελπίζουν στη βελτίωση των μηχανισμών. Ζητούν, διαμαρτύρονται, μπαίνουν δηλαδή σε διάλογο με την πολιτεία. Για να καταφέρουν όπως τους πρέπει και όπως πρέπει σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, να γίνει σεβαστή η αξιοπρέπειά τους και τα δικαιώματά τους σαν κοινότητα. Οι άνθρωποι βέβαια στις τοπικές κοινότητες ξέρουν καλά, μέσα από εμπειρίες αιώνων, ότι για να αντέξουν και να πάνε μπροστά, είναι η αυτενέργεια τελικά που θα τους σώσει. Δεν μπορούν να επαφίονται μόνος στο κράτος. Και οι άνθρωποι βέβαια αυτενεργούν. Τι λείπει παρόλα αυτά στις περισσότερες τοπικές κοινότητες της χώρας μας? Ποιο είναι το κενό? Βλέπουμε έναν άκρατο, σχεδόν αταβιστικό και απελπισμένο ατομισμό. Λείπει η συλλογικότητα, η συλλογική αυτενέργεια για το κοινό καλό. Και κάτι άλλο. Η αγραμματοσύνη και η άγνοια μπήκαν βαθιά στην κουλτούρα μας γύρω στις εποχές της μεταπολιτευτικής ευμάρειας, εισαγωγικά, που εγκαθίδρυσε τον καταναλωτισμό σαν υπέρτατη αξία. Αυτό ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη τραγική μη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στα σχολεία. Ο συνδυασμός της άγνοιας και της έλλειψης κριτικής σκέψης μαζί με την κατάρρευση των θεσμών λειτουργήσε στην κοινωνία μας σαν όδος στρωτήρας, σβήνοντας σε νεότερες γενιές και όχι μόνο τα βασικά αντανακλαστικά διάκρισης μεταξύ του τι είναι δημοκρατικό και τι φασιστικό, τι είναι διαμαρτυρία και τι ακροδεξιά βία που μας υποσκάπτει, και τελικά οδήγησε σε αποξένωση και αποδυνάμωσή μας σαν κοινωνίας. Πώς να ταξιδέψουμε τώρα προς τα μπρος? Υπάρχει περίπτωση μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να δουν οι τοπικές κοινότητες αλλά και οι θεσμοί και το κράτος μια ευκαιρία κοινωνικής χειραφέτησης και εξάσκησης αυτοδιάθεσης? Μπορούν να επισπευστούν διαδικασίες αλλαγής νοοτροπίας? Μπορούμε να πιάσουμε το νήμα αυτό των πολιτισμικών μας χαρακτηριστικών και να το εξελίξουμε σε θεσμούς κοινοτικής αλληλεγγύης, συλλογικής δράσης για την κοινότητα? Και το ερώτημα είναι διτό, γιατί απευθύνεται πρώτον στις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και στους ανθρώπους που ζουν σε αυτές, αλλά και στο κράτος και στους κρατικούς θεσμούς. Στο προς δύο κατευθύνσεις αυτό ερώτημα προστίθεται και ένα ύψιστο ζήτημα. Το πώς εννοούμε την ανάπτυξη. Τι είναι ανάπτυξη, που σε τελική ανάλυση έχει να κάνει με το πώς καταλαβαίνουμε την ευμάρεια και τελικά την ευτυχία. Και το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή και χειραφέτηση των τοπικών κοινοτήτων. Στο ψάρι, αλλά και αλλού στην Ελλάδα,
υπήρχε ο κοινωνικός θεσμός της προσωπικής εργασίας εδώ και αιώνες, μέχρι που σταμάτησε πριν περίπου 30 χρόνια. Το Συμβούλιο των Γερόντων του χωριού και αργότερα ο πρόεδρος καλούσαν τους χωριανούς σε κοινή δράση για κάτι που θα ωφελούσε όλο το χωριό. Από τη διαχείριση του νερού, κατασκευή δρόμων, δεντροφύτευση για την αποφυγή πλημμυρών ή ακόμα και βοήθεια σε μια οικογένεια που είχε πάθει μεγάλο κακό. Πόση έκπληξη και οδύνη δημιούργησε σε όλους μας τον περασμένο χειμώνα το νέο ότι σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας πλημμύρισε και σπίτια καταστράφηκαν γιατί, λέει, δεν είχαν καθαρίσει την κήτη ενός αυλακιού που περνούσε μέσα από το χωριό για πολλά χρόνια. Αν και η συλλογική δράση με τη μορφή που υπήρχε παλιότερα έχει εκλείψει, η αλληλεγγύη στο ψάρι παραμένει πάντα δυνατή. Πόσο δύσκολο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί η κρίση για να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Για να δράσουμε και πάλι όλοι μαζί και να βασιστούμε γι' αυτό στα θετικά παραδείγματα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Και όλα αυτά που λέω ισχύουν φυσικά όχι μόνο για τις τοπικές κοινότητες, για τα χωριά, αλλά σε διαφορετικό βαθμό για όλη την κοινωνία μας. Απλώς η δράση μπορεί να είναι πιο εφικτή και πιο ορατή στη μικρή κλίμακα της τοπικής κοινωνίας. Το μικρό είναι και ωραίο, είπε και κάποιος ομιλητής πριν, ο προηγούμενος ομιλητής. Και εδώ ακριβώς έγκυται και η ευκαιρία να παίξουν οι τοπικές κοινότητες καταλυτικό ρόλο στις θετικές αλλαγές προς το μέλλον μας. Τέλος, αν υποθέσουμε έστω και για μια στιγμή πως ζούσαμε στο τέλειο κράτος και ότι λειτουργούσαν τέλεια οι θεσμοί, θα θέλαμε όλοι εμείς να αφήσουμε την ευημερία μας και τη δημοκρατία μόνο στα χέρια των θεσμών, χωρίς τη δική μας συμμετοχή, πρωτοβουλία και συλλογική δράση? Σήμερα, το δράμα της κρίσης που βιώνουμε μας παρουσιάζει μια χωρίς προηγούμενο ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και με το κοινωνικό σύνολο. Να κατανοήσουμε με αυτοσυνειδησία, ελεύθερη σκέψη, πνευματικότητα και συνέστημα ότι την αντοχή, την αντίσταση και την αυτενέργεια που αποτελούν βαθιά πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά μπορούμε να τα μεταλλάξουμε σε συλλογικές πρωτοβουλίες. Με βάση τα δικά μας οράματα να προχωρούμε προς το μέλλον μας και χωρίς απομονωτισμό, όντας πάντα ανοιχτοί στον κόσμο και τον ανθρωπισμό. Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να μας δείξουν μονοπάτια και ίσως τότε οι άνθρωποι θα ξαναγυρίσουν στη γη, αλλά και η γη ίσως τότε ξαναγυρίσει σε εμάς. Τελικά το ταξίδι είναι δικό μας, είναι μέσα μας. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε κάτι γι' αυτό.